Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι, αν και συχνά ερμηνεύουν και μεγαλύνουν τη βίβλο, το ίδιο είναι να γίνεσαι μάρτυρα για τον κύριο και να μεγαλύνει αυτόν. Τότε αυτοί οι αρχιερείς, γραμματεί και φαρισαίοι, όλοι του δεν ερμήνευσαν και δεν ύψωσαν τη βίβλο. Γιατί τότε λοιπόν αυτοί σταύρωσαν τον κύριο Ιησού Αδέλφια. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αρνούνται, κρίνουν και καταδικάζουν τον παντοδύναμο Θεό, μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τη θέση και το εισόδημά τους. Σωστά. Αυτό δείχνει τη σατανική τους φύση. Μισούν την αλήθεια και τον Θεό. Ναι. Αυτοί είναι λοιπόν οι σύγχρονοι και υποκριτές Φαρισαίοι. Είναι αντίχριστοι που αρνούνται τον ενσαρκωμένο Θεό. Αμήν. Αυτό είναι ένα γεγονός που κατανοούμε όλοι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όμως, πολλά αδέλφια μέσα τους λατρεύουν τους πάστορες και τους πρεσβύτερους. Δεν καταλαβαίνουν γιατί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι, αν και συχνά ερμηνεύουν και μεγαλύνουν τη βίβλο, μισούν την αλήθεια, αντιστέκονται στον ενσαρκωμένο παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν. <Τι>... Το ίδιο είναι να ερμηνεύεις και να μεγαλύνεις τη βίβλο με το να γίνεσαι μάρτυρας για τον Κύριο και να μεγαλύνεις Αυτόν. Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν αυτό το πρόβλημα. Σωστά. Αδελφοί, μιλήστε μας κι άλλο γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μιλήστε, μιλήστε μας μιλήστε μιλήστε μας, άλλο γι' αυτό. Πείτε, μας. Εντάξει. Πείτε μας κάτι. Αδέλφια, ήδη δημιουργείται κάποια ατμόσφαιρα στη θρησκευτική κοινότητα. Όσοι μπορούν να ερμηνεύσουν καλύτερα τη βίβλο, όσοι κατέχουν καλύτερα τη βιβλική θεωρία, επενούνται ευρέω και λατρεύονται. Όσοι μπορούν να ερμηνεύσουν τα μυστήρια και τι προφητείες τη βίβλου, λατρεύονται ιδιαίτερα. Mm, mm, ναι, ναι. Ναι. Έτσι, πολλοί λατρεύουν τους πάστορες και τους πρεσβύτερους της Εκκλησίας. Το να ερμηνεύουν και να υψώνουν τη βίβλο είναι σαν να γίνονται μάρτυρες για τον Κύριο και να υψώνουν Αυτόν. Ναι. Βλέποντας πάστορες και πρεσβύτερους να αντιστέκονται στο έργο του παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Οι περισσότεροι νιώθουν διχασμένοι και μπερδεμένοι. Απ' τη μία, Νομίζουν πως ερμηνεύοντας και υψώνοντας τη βίβλο, οι πάστορες γίνονται μάρτυρες για τον Κύριο. Έτσι είναι. Απ' την άλλη, αφού ο παντοδύναμος Θεός εκφράζει μόνο την αλήθεια, γιατί οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι Του αντιστέκονται και Τον καταδικάζουν. Μήπως καταδικάζουν τον παντοδύναμο Θεό, γιατί το όνομά Του δεν είναι Κύριος Ιησούς. Όμως, ο παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια, άρα δεν πρέπει να καταδικάζεται. Ε, έτσι έγινε. Έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι. Τότε γιατί οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι αντιστέκονται στον παντοδύναμο θεό που εκφράζει την αλήθεια και τον καταδικάζουν, mm, Πολλοί το... άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. <σολλοί> <σολλοί> ναι, ναι, γιατί. <σολλοί> <σολλοί> Βασικά, αυτό το πρόβλημα δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Αν θυμηθείτε τότε που ο κύριο Ισού ήρθε να επιτελέσει το έργο του, δεν τον καταδίκασαν και δεν του αντιστάθηκαν οι αρχιερεί, γραμματεί και φαρισαίοι με τον ίδιο τρόπο. Δεν κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον Σταυρό. Ναι, ναι, ναι βέβαια. Ακριβώς ναι, έτσι έγινε. Δεν έγινε αυτό επειδή ο Κύριος Ιησούς δεν λεγόταν Μεσσίας. Δεν έγινε αυτό επειδή εξέφρασε πολλές αλήθειες. Είδαν πως τα λόγια του Κυρίου Ιησού είχαν εξουσία και δύναμη, πως μπορούσε να αποκαλύψει θαυμαστά πράγματα. Είδαν πως Τον ακολουθούσαν χιλιάδες άνθρωποι. Σόκαρε ολόκληρη την Ιουδαία αν άφηναν τον Κύριο Ιησού να διαδώσει το έργο Του, ο ίδιος ο Ιουδαϊσμός θα είχε καταρρεύσει. Οι συνέπειες για τον Ιουδαϊσμό σίγουρα θα ήταν αδιανόητες. Ναι. Επομένως, ανάπτυξαν μίσος για τον Κύριο Ιησού και επιθυμία να Τον σκοτώσουν. Γι' αυτό στο τέλος ο Κύριος Ιησούς κατέληξε να σταυρωθεί από αυτούς. Ναι. Ναι, ναι, Οι ναι. Ναι, ναι. Φαρισαίοι ναι, ήταν πολύ Ελένη. Τότε αυτοί οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, όλοι τους δεν ερμήνευσαν και δεν ύψωσαν τη βίβλο. Σωστά. Γιατί τότε, λοιπόν, αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού. Με απλά λόγια, μήπως επειδή οι φαρισαίοι μισούσαν την αλήθεια και το έργο του Θεού για να προστατεύσουν τη θέση και το εισόδημά τους, έγιναν αδίστακτοι προς το Θεό που εξέφραζε την αλήθεια. Όπως βλέπετε, ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάθε κακή πράξη για να αντισταθούν στο Θεό. Ναι, ναι έχει δίκιο. Ναι. Αυτό έτσι ήταν είναι πραγματικά. Έτσι, έχει δίκιο. Εύκολα βλέπουμε πως η αληθινή φύση αρχιερέων, γραμματέων και φαρισαίων είναι απέραντο μίσος προς την αλήθεια και αντίσταση προς το Θεό. Ναι, έτσι είναι. Ερμήνευαν και ύψωναν τη βίβλο για χάρη της και του εισοδήματός τους. Ήταν γεμάτη από μίσος για το Θεό και για την αλήθεια. Ναι. Οπότε, όταν ο Κύριος Ιησούς εξέφρασε την αλήθεια και επιτέλεσε το έργο Του, η αληθινή Του φύση, μίσος της αλήθειας και αντίσταση στο Θεό, ξεσκεπάστηκε τελείως. Σουστά. Όπως βλέπετε, το αν οι άνθρωποι αντιστέκονται στο Θεό, δεν επηρεάζεται από το πώ ερμηνεύουν τη βίβλο. Έχει να κάνει με τη φύση τους. Σε ανθρώπους με φύση που μισεί την αλήθεια και αντιστέκεται στο Θεό, όσο καλά κι αν ερμηνεύουν τη βίβλο, το βαθύτερο μίσος τους για την αλήθεια και η αντίστασή τους στο Θεό δεν αλλάζουν. Σωστά. Ναι. Οι Φαρισαίοι παράδει. χρησιμοποίησαν τις ερμηνείες της Βίβλου για να καταδικάσουν τον Κύριο Ιησού και να Του αντισταθούν. Αυτό το αποκάλυψε ο Θεός εδώ και καιρό μέσω του έργου Του. Ναι. Ακόμα δεν το βλέπουμε αυτό. Ναι, το βλέπουμε. Ο Θεός είναι μεγάλο. Ναι. Αντιστάθηκα στο Θεό. Αδέλφια, Λέβ όσο οι Φαρισαίοι, όσο και οι Πάστορες και οι Πρεσβύτεροι ερμηνεύουν και υψώνουν τη Βίβλο. Όμως, πώς γίνεται να αντιστέκονται στον ενσαρκωμένο Θεό και να Τον καταδικάζουν. Πρέπει να καταλάβουμε μία ακόμη αλήθεια. Η Βίβλος είναι μόνο μαρτυρία του Θεού. Είναι καταγραφή του έργου του Θεού την εποχή του νόμου και την εποχή της χάριτος. Ο Θεός εκφράζει κάποια αλήθεια σε κάθε στάδιο του έργου Του. Στα λόγια Του, οι άνθρωποι βρίσκουν τη διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Όποτε οι άνθρωποι βιώνουν ένα στάδιο του έργου του Θεού, κατανοούν κάποια αλήθεια και γνωρίζουν περισσότερα για τον Θεό. Mm. Στα τρία στάδια του έργου, στο σχέδιο διαχείρισής Του, ο Θεός αποκαλύπτει σταδιακά την έμφυτη διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός. Ναι, ναι. ναι. ναι αλήθεια ναι. λέει. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι, έτσι. Ναι. Την εποχή της Βασιλείας, ο Θεός αποκαλύπτει πλήρως την έμφυτη δίκαιη διάθεσή Του, την παντοδυναμία και τη σοφία Του, την εξουσία και τη δόξα Του. Αν γνωρίζουμε τον Θεό μόνο από το έργο Του, την εποχή του νόμου και την εποχή της χάριτος, αυτή είναι πολύ περιορισμένη γνώση του Θεού. Όπως την εποχή του νόμου όταν οι πιστοί αναγνώρισαν την πραγματική ύπαρξη και τις σοφές πράξεις του Θεού μέσα από το έργο του Ιεχωβά Θεού. Έμαθαν ότι οι νόμοι του Ιεχωβά Θεού δεν έπρεπε να παραβιαστούν. Την εποχή της Χάριτος, όταν οι πιστοί είδαν το έργο του Κυρίου Ιησού, κατάλαβαν πως ήταν ο λυτρωτής της ανθρωπότητας, ο συμπονετικός ελεήμων Θεός. Όμως, δεν κατάλαβαν τη φύση του Θεού ούτε την έμφυτη, δίκαιη ναι. διάθεσή του. Ναι. Δεν απέκτησαν πραγματικά αληθινή γνώση του Θεού. Δεν ναι. ξέρουμε στα αλήθεια ναι. τον Θεό. Πραγματικά. Επομένως, βλέπουμε πως ναι. αν ξέρουμε τον Θεό μόνο μέσα από το έργο και τα λόγια του, την εποχή του νόμου και την εποχή της χάριτος, η γνώση μας για τον Θεό θα είναι μονόπλευρη. Θα ξέρουμε μέρος μόνο της διάθεσής του και αυτού που αυτός είναι. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πραγματική γνώση του Θεού. Ναι. Αδέλφια, όταν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό ερμηνεύουν τη Βίβλο, πολύ πιθανόν να Τον ορίσουν και να Του αντισταθούν. Δεν είναι αλήθεια. Ναι. ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Έτσι, Έτσι. 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 Θεό μπορεί Έτσι. να του αντισταθεί. Οι Ιουδαίοι, αρχιερείς, γραμματεί και φαρισαίοι όμως, όχι μόνο δεν γνώριζαν τον Θεό, αλλά κυρίω είχαν σατανική φύση. Μισούσαν την αλήθεια και αντιστέκονταν στο Θεό. Αυτό ήταν το θανάσιμο λάθο του. Να, ναι, ναι. Α, ναι, ναι, ναι ήταν... Αυτό ήταν Αν είχαν καλές καρδιές, δεν θα είχαν φτάσει να σταυρώσουν τον γεμπάτο αγάπη Κύριο Ιησού, τον λυτρωτή τη ανθρωπότητας, ακόμη και αν κανείς τους δεν γνώριζε το Θεό. Ναι. ναι. Μπορούμε λοιπόν να δούμε πως ο Θεός δεν είχε καμία θέση στις καρδιές των Φαρισαίων. Η θέση και το εισόδημά τους ήταν το πιο σημαντικό. Επομένως, όταν το έργο του Θεού απείλησε τη θέση και το εισόδημά τους, αυτοί αντιμετώπισαν τον Θεό ως εχθρό τους και τον σκότωσαν. Ναι, ναι. ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπετε λοιπόν όλοι, η καρδιά, η φύση και η ουσία τους ήταν τοξικές. Ναι. ναι. Δεν είναι παράξενο που ο Θεός τους αποκάλεσε γεννήματα ναι, Είναι πολύ παράξενο. Είναι, πολύ παράξενο. Αν και οι ηγέτες της θρησκευτικής κοινότητας δεν γνωρίζουν τον Θεό, Όσοι καταδικάζουν το Θεό και Του αντιστέκονται, όλοι αυτοί σίγουρα θα ξεσκεπαστούν ως αντίχριστοι. Αμήν. Αμήν. Ναι, έτσι είναι. Ναι, ναι. Κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν δικές τους αντιλήψεις για το έργο του Θεού, μα η θεοσεβούμενη καρδιά τους τους εμποδίζει να καταδικάσουν λεκτικά το Θεό και να Του αντισταθούν. Αυτό είναι η αλήθεια. Για παράδειγμα, όταν ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο Του, ο νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ δεν καταδίκασε τον κύριο Ιησού. Ναι, <Ρι> ο Γαμαλιήλ δεν καταδίκασε τον κύριο Ιησού. <Ρι> ο Νικόδημος κατάφερε να αναζητήσει την αλήθεια στον κύριο Ιησού τη νύχτα. <Ρι> Όλα αυτά είναι γεγονότα καταγεγραμμένα στη βίβλο. <Ρι> ναι, πρέπει να αναζητούμε την αλήθεια. <Ρι> Αν οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό, μα δεν τον γνωρίζουν ή δεν έχουν θεοσεβούμενη καρδιά, όταν υπηρετούν το Θεό, πιθανόν επίσης να του αντισταθούν. Αν οι άνθρωποι με φύση που μισεί την αλήθεια και τοξική καρδιά γίνουν θρησκευτικοί ηγέτε, αργά ή γρήγορα θα ξεσκεπαστούν ω αντίχρηστοι. Αμήν, Αμήν. Αυτό είναι ένα γεγονό που είναι αναμφίβολο. Ναι, ναι, ναι σωστό. είναι ένα θέμα. Το, το καταλάβατε τώρα όλοι, <σταλάβα> Καταλάβαμε. ναι, ναι, ναι. το καταλάβαμε. Ναι. 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 Το οι άνθρωποι που έχουν τοξική καρδιά και γίνονται πάσταρες και πρεσβύτεροι είναι αντίστοιχοι. Έτσι έγινε. Παλιά. Ο Κύριος Ιησούς ξεσκέπασε και καταράστηκε τους υποκριτές Φαρισαίους. Στις έσχατες ημέρες, ο παντοδύναμος Θεός έχει ξεσκεπάσει, κρίνει και καταδικάσει τους πάστορες και τους πρεσβύτερους που έχουν αντίχριστη ουσία, παραπλανούν άλλους με τις βιβλικές ερμηνείες τους και αντιστέκονται στο Θεό. Ας διαβάσουμε δύο ακόμη χωρί από το λόγο του παντοδύναμου Θεού. Παρακαλώ, γυρίστε στη σελίδα 855. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, Εκείνοι που διαβάζουν τη βίβλο σε μεγαλόσχημες εκκλησίες και απαγγέλουν τη βίβλο κάθε μέρα, και εντούτοις κανένας τους δεν αντιλαμβάνεται το σκοπό του έργου του Θεού. Κανένας τους δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Επιπλέον, κανένας δεν είναι κοντά στην καρδιά του Θεού. Είναι όλοι άχρηστοι, ποταπή άνθρωποι. Ο καθής υποκρινόμενος τον ειδικό για να διδάξει περί Θεού, Παρότι κραδένουν το όνομα του Θεού, εκουσίως Τον καταπολεμούν. Παρότι ενδύονται το όνομα του Θεού, είναι εκείνοι που τρώγουν τη σάρκα και πίνουν το αίμα του ανθρώπου. Όλοι αυτοί είναι διάβολοι που καταβροχθίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Δαίμονες που από σκοπού ενοχλούν εκείνους που προσπαθούν να πάρουν το σωστό μονοπάτι και δημιουργούν μεγάλα εμπόδια στο μονοπάτι εκείνων που αναζητούν τον Θεό. Παρότι έχουν ρωμαλαία εμφάνιση, πώς οι ακολουθοί τους μπορούν να καταλάβουν ότι αυτοί είναι αντίχριστοι που οδηγούν τους ανθρώπους στην αντίθεση με τον Θεό. Πώς να ξέρουν ότι είναι ζωντανοί διάβολοι που ιδιαιτέρως αναζητούν ψυχές για να τις καταβροχθήσουν ένα τέτοιο άνθρωπο διατηρεί μονίμω εχθρική στάση απέναντι στο νέο έργο του Θεού. Δεν έχει επιδείξει ποτέ την παραμικρή πρόθεση υποταγή. Ούτε ποτέ επέδειξε ευχαρίστω υποταγή ή ταπεινότητα. Εξυψώνει εαυτόν ενώπιον των άλλων και ποτέ δεν δείχνει υποταγή σε κανέναν. Ενώπιον του Θεού θεωρεί εαυτόν ως τον πλέον ηδήμονα στην κήρυξη του Λόγου καθώς και τον πλέον επιδέξει στο να διαμορφώνει άλλους. Ποτέ δεν απορρίπτει τους θησαυρούς που ήδη κατέχει, αλλά τους αντιμετωπίζει ως οικογενειακά κοιμήλια για λατρεία και διδασκαλία προς άλλους. Ενώ τους χρησιμοποιεί για να κηρύττει στους ανόητους εκείνους που τον θαυμάζουν, εκλαμβάνουν την κήρυξη του λόγου δόγμα ως το υψηλότερο καθήκον τους χρόνο με το χρόνο και γενιά με τη γενιά, τριγυρνούν εδώ και εκεί, υποστηρίζοντας στεναρά το ιερό και απαραβίαστο καθήκον τους. Κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει και ούτε ένας δεν τολμά να τους κατηγορήσει ανοιχτά. Με την πάροδο των ετών γίνονται βασιλείς μέσα στον οίκο του Θεού, επιβάλλοντας ανεξέλεγκτα την τυραννία του πάνω σε άλλους κάθε εποχή. Η συμμορία αυτή των δαιμόνων επιδιώκει να ενωθεί μαζί και να γκρεμίσει το έργο μου. Πώς μπορώ να επιτρέψω σε αυτούς τους ζωντανούς διαβόλους να υπάρχουν ενώπιόν μου. Αμήν. 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 Ο τα Θεός είναι μεγάλος. Ναι. Τι ό, ναι. έχουν τα λόγια ναι. του Θεού. Τα λόγια του παντοδύναμου Θεού αποκαλύπτουν ξεκάθαρα την ουσία των παστόρων και των πρεσβύτερων. Ερμηνεύουν τη βίβλο, αλλά αντιστέκονται στο Θεό. Ναι. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι δεν γνωρίζουν τον Θεό. Αντίθετα, τον ορίζουν και του αντιστέκονται. Mm. Αυτό ισχύει για όσους καταδικάζουν ή βλασφημούν τον παντοδύναμο Θεό. Η φύση και η ουσία τους είναι ίδια με εκείνη των Φαρισαίων που σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού. Είναι όλοι σατανικοί, τοξικοί άνθρωποι που μισούν την αλήθεια. Ναι. ναι. Είναι όλοι οι αντίχριστοι που ξεσκεπάζονται από το έργο του Θεού. Ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι σταύρωσαν τον Θεό και πάλι. Είναι όλοι καταραμένοι από τον Θεό. Αμήν. 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 Να Αλήκεια Αλήκεια. Λέει. Αμήν. Πρέπει έτσι. να τους καταραστεί ο Θεός. Αμήν. Δόξα Σε Κύριε. Όταν μιλάτε έτσι, καταλαβαίνω. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν και υψώνουν τη βίβλο, μα αυτό δεν σημαίνει πως γνωρίζουν τον Θεό. Φυστά. Φαίνεται ότι έχουν σατανική φύση. Μισούν την αλήθεια και αντιστέκονται στον Θεό. Όσο καλά κι αν ερμηνεύουν ή υψώνουν τη βίβλο εξαπατούν και περιορίζουν τους ανθρώπους για να σώσουν τη θέση και το εισόδημά τους. Έτσι, 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 έτσι. Δεν υψώνουν τον Θεό, ούτε γίνονται μάρτυρες γι' Αυτόν. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αντιστέκονται στο Θεό και εξαπατούν τον κόσμο ναι, πάρα πολύ ύπουλα. Ναι. ναι, το σχέδιο του σατανικού ΚΚΚ για εξαπάτηση του κόσμου είναι προφανές, μα οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν τη βίβλο για να εξαπατήσουν τον κόσμο. Αυτό δεν διακρίνεται εύκολα. Σωστά. Σωστά. Σουσιά. Παλιά τους λατρεύαμε και τους ακολουθούσαμε. Μα μετά από τόσα χρόνια δεν έχουμε αποκτήσει καμιά αλήθεια. Ναι. ναι. Τώρα ξέρουμε πως εξαπατηθήκαμε. Mm -hmm. Χάρη στη σωτηρία του παντοδύναμου Θεού. Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό από τα βάθη της καρδιάς <συσκοί> μας. Δόξα τον Παντοδύναμο Θεό. Θεό. Δόξα το Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό. Αδέλφια, το να γίνονται μάρτυρες για τον Κύριο και να τον υψώνουν δεν έχει σχέση με την ερμηνεία της βίβλου. Το κλειδί είναι να κάνουν πράξη το Λόγο του Θεού και να βιώνουν το έργο Του. Αν οι άνθρωποι αγαπούν την αλήθεια, θα αποκτήσουν τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος και εμπειρία και γνώση του Λόγου του Θεού. Αυτή η γνώση δημιουργείται κάνοντας πράξη και βιώνοντας τα Λόγια του Θεού. Αυτό σημαίνει να γνωρίζεις τον Θεό. Η επικοινωνία πάνω σε αυτέ τι αληθινέ εμπειρίε και μαρτυρίε σημαίνει να υψώνει το Θεό και να γίνεσαι μάρτυρας μάρτυρα γι' αυτόν. Αυτό σημαίνει Αμήν. να υψώνει το Θεό και να γίνεσαι μάρτυρας μάρτυρα γι' αυτόν. Η αληθινή γνώση του Θεού, για την οποία μιλούν όσοι τον υψώνουν και γίνονται μάρτυρε του, δεν έρχεται από δικέ του αντιλήψει, φαντασία ή λογική. Δεν έρχεται από την κυριολεκτική ερμηνεία των λόγων του Θεού. Όσοι υψώνουν τον Θεό και γίνονται μάρτυρε του, επικοινωνούν τα λόγια του Θεού στη βίβλο. Το θέλημά του, τις απαιτήσει Του από τους ανθρώπους, τη διάθεσή Του και αυτό που έχει και είναι Αυτός, κάνοντας τους ανθρώπους να καταλάβουν το θέλημα και τη διάθεση του Θεού και να Τον γνωρίσουν πραγματικά. Ναι. Έτσι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν φόβο Θεού και να Τον υπακούν. Με τέτοιες βιβλικές ερμηνείες και επικοινωνίες για τα Λόγια του Θεού μπορούν να υψώσουν τον Θεό και να γίνουν μάρτυρες Α, για Αυτόν. Αμήν. Ο Θεός είναι μεγάλος, όταν ουστά. οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν τη Βίβλο, μπορούν να επικοινωνήσουν την ουσία της αλήθειας των Λόγων του Θεού. Μπορούν να επικοινωνήσουν το θέλημα του Θεού. Μπορούν να γίνουν μάρτυρες της διάθεσης του Θεού. Όχι. 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 Μπορούν να κάνουν τους άλλους να γνωρίσουν και να επακούσουν το Θεό και να έχουν φόβο Ασφαλώς, Θεού. Βέβαια. όχι. Βέβαια. Όχι, βέβαια. και όχι. Σωστά. Τα γεγονότα μα έχουν δείξει πω οι περισσότεροι στη θρησκευτική κοινότητα μισούν την αλήθεια και αντιστέκονται στο Θεό. Αυτή είναι η φύση του. Δεν κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού, ούτε βιώνουν το έργο του. Δεν καταλαβαίνουν το θέλημά του, ούτε τι απαιτήσει του. Πράγματι. Και δεν καταλαβαίνουν τη διάθεσή του. Αυτό που έχει και είναι αυτό. Ναι, ναι, Επομένω, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καμία αληθινή γνώση του Θεού ούτε να γίνουν μάρτυρες της θεϊκής ουσίας ή των αξιαγάπητων ιδιωτήτων του Κυρίου Ιησού. Έτσι, ναι, ναι, ναι. έτσι, 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 έτσι σωστό. Μάρτυρε, Βέβαια, βέβαια. Έχει δίκιο. Ερμηνεύουν μόνο βιβλικές γνώσεις και θεολογικές θεωρίες ή κάποιες ιστορίες χαρακτήρων της βίβλου με το ιστορικό τους πλαίσιο για να κάνουν τον κόσμο να τους θαυμάζει και να τους εκτιμάει. Ναι. Αυτό κάνουν οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνήθω οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν λόγια ανθρώπων στη βίβλο όπω ο Παύλο. Σύμφωνα με τον Παύλο, όλη η γραφή είναι θεόπνευστο. Αντιμετωπίζουν τα λόγια τη βίβλου σαν λόγια του Θεού. Μ, ναι, 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 σωστά, σωστά. Αυτό έχει κάνει όλη τη θρησκευτική κοινότητα να αντιμετωπίζει τα λόγια των Αποστόλων ω λόγια του Θεού και οι πιστοί να τα κάνουν πράξη και να τα ακολουθούν. Ναι, το πιστεύω, ναι, το πιστεύω, ναι, 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 έτσι Παραθέτουν τα Λόγια των Αποστόλων όλο και συχνότερα στα κηρύγματα, τις επικοινωνίες και τις μαρτυρίες τους. Όμως, παραθέτουν τα Λόγια του Θεού και του Κυρίου Ιησού όλο και λιγότερο. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι πως τα Λόγια του Θεού και του Κυρίου Ιησού έχουν αντικατασταθεί και ακυρωθεί. Η θέση του Κυρίου Ιησού στην καρδιά των ανθρώπων όλο και μειώνεται. Ενώ η θέση του Παύλου και άλλων συνεχώς αυξάνεται. Έτσι τα λόγια του Παύλου και άλλων στη βίβλο έχουν καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων. Ναι. Οι άνθρωποι πιστεύουν στον κύριο Ιησού κατ' όνομα. Μα στην πραγματικότητα ενεργούν σύμφωνα με τα λόγια των ανθρώπων. όπως ο Παύλος στη βίβλο. Βαδίζουν στο δικό τους μονοπάτι πίστη στον ναι. Θεό. Ναι, ναι, Πόσοι άνθρωποι που πιστεύουν έτσι στον Θεό να μην ξεστρατήσουν από την οδό του κυρίου. Πώ μπορεί μια τέτοια υπηρεσία να συμβαδίζει με το θέλημα του Θεού, ναι, πράγματι. Έτσι είναι, ναι. Ο κύριο Ιησούς κάποτε είπε το εξή για την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλοπράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν τη Ουρανή. Όμω οι πάστορε μιλούν για τη σωτηρία και την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με τα λόγια του Παύλου. Αυτό είναι πλήρη προδοσία των λόγων του κυρίου Ιησού. Ναι. Με αποτέλεσμα, οι περισσότεροι πιστοί να μην ξέρουν πώς να ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού. Λιγότερο ξεκάθαροι είναι για το τι είδους άνθρωποι εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα λόγια του Παύλου ως σύνθημά τους. «Τον αγώνα των καλών η γονίστην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστην διετήρησα» του λοιπού μένει σε με ο τη δικαιοσύνη Στέφανο. Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι διδάσκουν του άλλου πω αν μοχθούν για τον κύριο όπω ο Παύλο και υποφέρουν, μπορούν να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Αντικαθιστούν τα λόγια του Θεού με λόγια ανθρώπων. Αποκλείουν τα λόγια του Θεού. Αποπροσανατολίζουν του ανθρώπου. Ναι. 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 ναι, ναι. ναι. Όταν ερμηνεύουν τη βίβλο έτσι, υψώνουν το Θεό ή γίνονται μάρτυρε του. Όχι. Όχι. Νομίζω πως έρχονται σε άμεση αντίθεση με το Θεό. Αμήν. Αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, ναι, ναι έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι συχνά αντικαθιστούν τα λόγια του Θεού με λόγια ανθρώπων στη βίβλο. Θα πρέπει πλέον όλοι μα να γνωρίζουμε πολύ καλά τι συνέπειε αυτού. Σωστά. Σωστά. Ναι, καταλαβαίνουμε. Έχει το Αδέλφια, α σκεφτούμε κάτι λοιπόν όλοι μαζί. Πώς μπορούν πολλοί να πιστεύουν χρόνια στον Κύριο και ωστόσο να μην τον γνωρίζουν. Γιατί ποτέ λοιπόν δεν βιώνουν τα λόγια του Κυρίου. Πώς μπορούν αυτοί που πιστεύουν έτσι στον Κύριο να αποκτήσουν την αλήθεια ή τη ζωή. Ναι. 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 Σωστά. Μήπως επειδή οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι διαρκώς ερμηνεύουν και καταθέτουν λόγια ανθρώπων από τη βίβλο, και αυτοί παρακινούν όλους τους ακόλουθούς τους να τα φυλάσουν. Αμήν. Ναι. αμήν. Έτσι, έχουν τα αμήν. έτσι έχουν τα Πώς υψώνουν αμήν. τον Κύριο έτσι ακριβώς είναι. και γίνονται μάρτυρές του, ερμηνεύοντας έτσι τη βίβλο. Ναι, δεν μπορούν. Πώς μπορεί μια τέτοια υπηρεσία να συμβαδίζει με το θέλημα του Θεού. Ναι, ναι, ναι. 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 Δεν διαφέρουν από τους υποκριτές φαρισαίους, σας λέω. Και οι δύο λοιπόν δείχνουν να υπηρετούν το Θεό, ενώ ταυτόχρονα του αντιστέκονται. Mm, αυτό βγάζει νόημα. Τι έσχατε ημέρε, όταν ο ενσαρκωμένος Θεό εμφανίζεται και επιτελεί το έργο του, αυτοί αρχίζουν να αντιστέκονται στο έργο του Θεού και να το καταδικάζουν. Ξεσκεπάζοντα την κρυφή του σατανική φύση, μισούν την αλήθεια και αντιστέκονται στο Θεό. Τελικά, ο Θεό θα του καταραστεί και θα του τιμωρήσει. Αμήν. Αμήν. Ναι. Συμφωνώ ναι. με όλα όσα λαμβάνει Όπως λέει ο παντοδύναμος Θεός, «Κοιτάξτε τους ηγέτε κάθε δόγματος και θρησκεύματος. Όλοι τους είναι αλαζονικοί και αυτάρεσκοι και ερμηνεύουν τη βίβλο έξω από τη συνάφειά της και σύμφωνα με τη φαντασία τους. Όλοι βασίζονται στο χάρισμα και την πολυμάθειά του για να κάνουν τη δουλειά του. Αν ήταν ανίκανοι να κηρύξουν το οτιδήποτε, θα τους ακολουθούσαν οι άνθρωποι. Σε τελική ανάλυση έχουν κάποια μόρφωση και μπορούν να μιλούν για το δόγμα. Ή να ξέρουν πώς να κερδίσουν τους άλλους και πώς να χρησιμοποιούν τεχνάσματα, μέσω των οποίων έχουν φέρει τους ανθρώπους μπροστά τους και τους έχουν εξαπατήσει. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν εικονικά στο Θεό, αλλά στην πραγματικότητα ακολουθούν τους ηγέτες τους. Αν συναντήσουν εκείνους που κηρύττουν την αληθινή οδό, Κάποιοι από αυτούς θα έλεγαν, «Πρέπει να συμβουλευτούμε τους ηγέτες μας για την πίστη μας στο Θεό». Απαιτούν τη συνένεση κάποιου για να πιστέψουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Γιατί να τους συμβουλευόμαστε. Τι έχουν γίνει λοιπόν γιατί... οι ηγέτες αυτοί. Δεν έχουν γίνει φαρισαίοι, ψευδοποιμένες, αντίχριστοι και εμπόδια στην αποδοχή της αληθινής οδού από τους ανθρώπους. Αμήν. Αμήν. <Τελαιοί> οι πάστορες ναι, και οι στο Λέει, να καλώ, ασπαστούμε διαδάζει, την Ο, ο παντοδύναμος Θεός έχει ξεσκεπάσει ξεκάθαρα όλη την ουσία των παστόρων και των πρεσβύτερων που αντιστέκονται στο Θεό. Δώσε οι Θεό. αληθινοί πιστοί που αναζητούν την αλήθεια πρέπει να καταλάβουν την αλήθεια. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι αναφέρουν τη βίβλο εκτός πλαισίου και την παρερμηνεύουν αντιστεκόμενοι στο Θεό. Έτσι, μπορούμε να ξεφύγουμε από την εξαπάτηση και τον έλεγχο και να επιστρέψουμε ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αμήν. Αμήν. Δόξα, τω το Θεό. Θεό. Έτσι, είναι Έτσι είναι πραγματικά. Αν και οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι ερμηνεύουν τη βίβλο, δεν επικοινωνούν βιώματα και μαρτυρίες που προκύπτουν από το να κάνουν πράξη τα λόγια του Κυρίου. Δεν οδηγούν τους πιστούς να κάνουν πράξη τα λόγια του Κυρίου και να υπακούν τις εντολές του. Ιδίω σε σχέση με την επιστροφή του Κυρίου, ακόμη και τότε παρερμηνεύουν τη βίβλο εκτός πλαισίου. Σωστά. Ορίζουν αυθαίρετα και κρίνουν το Θεό. Και διαδίδουν ψεύδι για να μας εξαπατήσουν και να μας ελέγξουν. Μας εμποδίζουν να μελετούμε το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Πώς ψώνουν τον Κύριο και γίνονται μάρτυρές Του. Σωστά. Προφανώ ιδρύουν τη δική του ανεξάρτητη βασιλεία ω εχθροί του Θεού. Ναι, ναι, Η καρδιά του είναι πολύ τοξική. Όντω είναι γεννήματα εχυδνών. Αμήν. Είναι δαίμονες Έτσι, ναι. που τρώνε ψυχέ. Έτσι όπω τα λέτε. Mm. Σωστά. Αδέλφια, το έργο του Παντοδύναμου Θεού τη Έσχατε Ημέρε ξεσκέπασε του Πάστορε και του Πρεσβύτερου, αυτού του αντίχριστους δαίμονες τη θρησκευτική κοινότητα. Ναι, <Κι> Αλλιώς, Αλλιώ, κανεί δεν θα έβλεπε ότι το να υψώνουν και να ερμηνεύουν τη βίβλο είναι τελικά ο ύπουλο τρόπο του για να εξαπατήσουν και να ελέγξουν του ανθρώπου. <Κι> Ιδρύουν τη δική του ανεξάρτητη βασιλεία ω εχθροί του Θεού. <Κι> ναι. <Κι> Τότε. Οι Φαρισαίοι εξύψωναν τη Βίβλο και έγιναν μάρτυρές της. Περιόρισαν το Θεό μέσα στη Βίβλο. Ποτέ δεν αναζήτησαν την αλήθεια, ούτε ακολούθησαν τα ίχνη του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν πως σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού με δικαιολογία την άρνησή Του να ακολουθήσει την Παλαιά Διαθήκη. Διέπραξαν ιδιαίτερα σοβαρή αμαρτία. Είχα. Σωστά. Είχα. Σωστά. Είχα. Ήταν Είχα. Αμαρτία. Είχα. Οι πάστορες... Κι οι πρεσβύτεροι τι έσχατε ημέρε είναι ακριβώ σαν του Φαρισαίου. Υψώνουν τη βίβλο και γίνονται μάρτυρε τη. Ορίζουν το Θεό στη βίβλο. Διαδίδουν πλάνε λέγοντα: Ο λόγο και το έργο του Θεού δεν υπάρχουν εκτό βίβλου. Η πίστη στη βίβλο είναι πίστη στο Θεό. Η βίβλο εκπροσωπεί το Θεό. Αφήνοντα τη βίβλο, δεν πιστεύει πλέον στο Θεό χρησιμοποιούν ρητά για να παραπλανήσουν τους ανθρώπους να πιστεύουν και να λατρεύουν τη βίβλο. Αντιμετωπίζουν τη βίβλο σαν Θεό. Αντικαθιστούν το Θεό με τη βίβλο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι χρησιμοποιούν αυτές τις μυστικές μεθόδους για να κλέβουν ανθρώπους από το Θεό και να τους οδηγούν ενώπιον της βίβλου. Έτσι, οι άνθρωποι χάνουν τη σχέση τους με το Θεό. Όσοι κάποτε πίστευαν στο Θεό, τώρα πιστεύουν μόνο στη βίβλο. Η βίβλος γίνεται ο Κύριος στην καρδιά τους, ο Θεός στην καρδιά τους. Έτσι, η τυφλή τους πίστη και λατρεία στη βίβλο τους κάνει να λατρεύουν και να σπάζονται τους βιβλικούς μελετητές, τους πάστορες και τους πρεσβύτερους. Ναι. Όσο για τους πάστορες και τους πρεσβύτερους, κάνουν τη βίβλο εργαλείο για να ελέγξουν τη θρησκευτική κοινότητα και να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους. Υψώνουν τη βίβλο και την ερμηνεύουν εκτός πλαισίου για να ναι, εξαπατήσουν, ναι. να παγιδεύσουν, και να ελέγξουν. Οδηγούν του ανθρώπους υποσυνείδητα να λατρεύουν και να ακολουθούν ανθρώπους, να αντιστέκονται στο Θεό και να γίνονται εχθροί του Θεού. Έτσι είναι: Έτσι είναι, μονοπάτι. παρά είναι το εξή. Παραπλανούν τους ανθρώπους να νομίσουν πως η λατρεία και η τήρηση της βίβλου είναι πίστη στο Θεό και παρουσία του Θεού. Κι αυτοί δεν αναζητούν ούτε μελετούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες, χάνοντας την τελευταία ευκαιρία για σωτηρία. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο ύπουλο, πονηρό σχέδιο του σατανά. Είναι ιδιαίτερα επιζήμιο. Οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι κάνουν μεγάλο κακό. Είναι τελείως ελέγχη. Άρα βλέπουμε πως οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι της θρησκευτική κοινότητα είναι μια ομάδα γνήσιων φαρισαίων και απαταιών. Είναι ψευδοποιημένες και αντίχριστοι που παραπλανούν και ελέγχουν τους εκλεκτούς Αμήν. του Θεού. Η θρησκευτική κοινότητα ελέγχεται από μια ομάδα φαρισαίων και αντίχριστων δαιμόνων που αντιστέκονται στο Θεό. Δεν είναι πλέον το μέρο που ο Θεό μπορούσε καιρό πριν να επιτελέσει το έργο του. Έχει γίνει ένα σατανικό στρατόπεδο που εχθρεύεται τον Θεό. Έγινε εδώ και πολύ καιρό η μεγάλη Βαβυλώνα. Αμήν. Πώ μπορεί η θρησκευτική Βαβυλώνα να μην πέσει υπό την οργή του Θεού, πείτε μου. Αμήν. Έχει δίκιο δεν συμφωνώ, γίνεται να παραμείνουμε στη στην κοινότητα. Έτσι, Διαφορετικά θα έτσι, τιμωρήσουμε. Αδέλφια, ακούγαμε τα ψέματα που μα έλεγαν οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι. Και κάναμε πράξη τα λόγια των ανθρώπων στη βίβλο σαν να ήταν λόγια του Θεού. Ναι. Νομίζαμε πω το να κάνουμε πράξη εκείνα τα λόγια θα ήταν ευκολότερο από το να κάνουμε πράξη ναι, τα λόγια ναι, του ναι, Θεού. Ναι. Ξεγελαστήκαμε από του πάστορε και του πρεσβύτερου. Ναι. Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι μα έχουν βλάψει ναι, πολύ. Αλήθεια δεν είναι. Οι πάστορε και οι πρεσβύτεροι έφαγαν και ήπιαν τι θυσίε που κάναμε στο Θεό. Χρησιμοποιούν τη βίβλο για να μα εξαπατήσουν και να μα ελέγξουν. Ναι. Δεν θέλουν να μα αφήσουν επιτέλου να σπαστούμε την αληθινή οδό όταν ο παντοδύναμος Θεός έρθει να επιτελέσει το έργο του τη Κρίσεως ξεκινώντα από τον οίκο του. Ναι. Θέλουν να μα ρουφήξουν το αίμα και κάθε ερανίδα ζωή. Ναι. Θέλουν να μα σύρουν στην κόλαση. Ναι. Είναι πολύ μοχθήροι. Ναι, ναι, Δεν πρόκειται να ησυχάσουν μέχρι πράγμα. τελικά να μα σκοτώσουν. Ναι. Ποτέ δεν πίστευα πως οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι που θαυμάζουμε και λατρεύουμε ήταν κακά δαιμόνια που μας βλάπτουν ναι. και μας τρώνε την ψυχή. Σωστά. Και μόνο που το σκέφτομαι τρομάζω. Ναι. 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 Η θρησκευτική κοινότητα διοικείται από αντίχριστους δαίμονες. Ναι. Ναι. Δεν είναι παράξενο που ο Θεός την καταργέται. Η πιστή πιστοί της θρησκευτικής κοινότητας όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο Θεός θα μας τιμωρήσει και θα μας καταραστεί επειδή οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι μας έχουν ξεγελάσει και το αντιστεκόμαστε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να απορρίψουμε τελείως τους πάσους και πρεσβύτερους και να απαλλαγούμε από αυτούς. Σωστά. Να τους απορρίψουμε και να απαλλαγούμε από αυτούς. Η θρησκευτική κοινότητα αντιστέκεται στο Θεό. Διοικείται Έχει. από τον σατανά. Η θρησκευτική κοινότητα μετατράπηκε από καιρό σε άγωνη ερημιά και σε άντρο ληστών. Ακριβώς. Να τους απορρίψουμε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Έχει δίκιο ναι. να τους Σωστά.